Εικόνες χάους σήμερα στο Παρίσι στη διάρκεια των διαδηλώσεων των αυτοαποκαλούμενων κίτρινων γυλαίκων. Είναι οι πολίτες εκείνοι που βγήκαν και πάλι στους δρόμους σήμερα, διαμαρτυρώμενοι για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιστράτευσαν δακρυγόνα και κανόνια νερού για να αποθήσουν το εξαγριωμένο πλήθος, που όπως θα δείτε κάποια στιγμή επιχείρησε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό. Η μη φορτηγό της αστυνομίας πυρπολείται στην καρδιά του Παρισιού. Διαδηλωτές πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στην αψίδα του Θριάμβου. Η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Πάνοπλοι αστυνομικοί τραβούν διαδηλωτή από τα χέρια και τα πόδια, σέρνοντάς τον αρκετά μέτρα κάτω στο πεζοδρόμιο. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τα δακρυγόνα και τα χημικά. Mais de pas bloquer. On n'a aucune arme dans les mains. On a rien. Διαδηλωτές χτυπούν ρυθμικά τα πόδια τους πάνω στα οδοφράγματα και οι αρχές χρησιμοποιούν αντλίες νερού για να τους αποθήσουν. Η γαλλική τηλεόραση διακόπτει τη ροή του προγράμματός της για να μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση αυτά που διαδραματίζονται στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.